Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως λέω, για το ξεκλείδωμα των χεριών. Είτε αυτό αφορά το δεξί χέρι, την πένα, είτε αφορά το αριστερό ή το ανάποδο για τους αριστερόχειρες. Όλοι οι αρχάριοι στην αρχή λίγο πολύ θα έχετε συναντήσει το ίδιο πρόβλημα όταν προσπαθείτε να παίξετε ένα τραγούδι που συνδυάζει την πρώτη με τη δεύτερη χορδή ή τη δεύτερη με την πρώτη. Συνήθως οι φράσεις σας δεν καθαρίζουν, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει. Και αυτό συμβαίνει γιατί είτε καθυστερεί το αριστερό, είτε δεν παίζει σωστά το δεξί. Ένας άλλος πάλι λόγος είναι το ότι δεν δαχτυλοθετούμε σωστά μια φράση, δεν βάζουμε τα δάχτυλα αυτά που πρέπει. Για το λόγο αυτό έχω επιλέξει μια σειρά από ασκήσεις να σας δείξω, τον τρόπο που θα πρέπει να τις κάνετε καταρχάς, και έχω φροντίσει όλες αυτές οι ασκήσεις να έχουν μέσα τους μελωδία. Είναι σημαντικό η άσκηση να γίνεται μέσα από το ευχάριστο. Είναι λοιπόν μελωδίες που μπορεί να συναντήσουμε και μέσα σε τραγούδια. Επίσης, τις ασκήσεις που θα σας δείξω μπορείτε να τις βρείτε και να τις τυπώσετε στο σύνδεσμο που έχω βάλει στην περιγραφή του βίντεο. Προσπαθώ δηλαδή να βοηθήσω όσο μπορώ την κατάσταση. Θα δείξω λοιπόν σήμερα 8 σύντομες μελωδικές ασκήσεις. Την ώρα που θα τις παίζω θα σας λέω και τις νότες και επίσης συμβουλές για το πώς θα πρέπει να τις παίξετε. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη άσκηση. Πρώτον, η πένα μας θα κάνει συνεχώς διπλοπενιά, δηλαδή κάτω πάνω κάτω πάνω. Ακόμα και όταν αλλάζουμε χορδή, θα πρέπει η πένα μας να χτυπά αντίθετα. Αν στην πρώτη χτύπησε προς τα κάτω, στη δεύτερη θα έρθει προς τα πάνω. Εάν στην πρώτη χτύπησε προς τα πάνω, στη δεύτερη θα πρέπει να πάει προς τα κάτω. Σε καμία περίπτωση μην παίξετε με την πένα προς την ίδια κατεύθυνση όταν αλλάζετε χορδή. Είτε όταν πηγαίνουμε από την πρώτη στη δεύτερη, είτε από τη δεύτερη στην πρώτη. Επομένως, όλες οι ασκήσεις αυτές που θα σας δείξω θα πρέπει να γίνονται διπλοπενιά. Συνεχώς η πένα μας κάτω πάνω κάτω πάνω κάτω πάνω. Γι' αυτό το λόγο, αφού τη μάθετε καλά στο αριστερό, είναι σκόπιμο να παρατηρείτε το δεξί. Μην το αφήσετε το χέρι να παίζει εκεί που βολεύεται, αλλά εκεί που πρέπει. Κοιτάτε λοιπόν το χέρι σας ή μπορείτε να βάλετε μπροστά σας ένα καθρέφτη να βλέπετε και τα δύο χέρια την ώρα που παίζετε. Είναι σημαντικό αυτό. Άσκηση πρώτη. Ξεκινώ. Βάζω το πρώτο μου δάχτυλο στο 7ο τάστο της πρώτης χορδής. Έχω επιλέξει αυτό το σημείο επίτηδες, διότι όσο πάμε προς τα πίσω, τα τάστα γίνονται όλο και πιο μεγάλα και οι ασκήσεις είναι πιο δύσκολες. Ξεκινάμε λοιπόν από το 7ο τάστο που είναι μια μεσαία κατάσταση, όσο πάμε προς τα κάτω πάλι μικραίνουν. Και μπορείτε αυτή την ίδια άσκηση μετά να τη μεταφέρετε και να την παίξετε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του μπουζουκιού. Παίζω λοιπόν την άσκηση και λέω τις νότες αργά. Λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα. Κλείνει. Ξαναπαίζω. Λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τονίζετε κάθε 4 νότες. Προσέξτε. Λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα. Ξαναπαίζω. Λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα. Σημασία έχει. Το πρώτο δάχτυλο δεν σηκώνεται καθόλου από το 7ο τάστο. Είτε πατάτε την πρώτη χορδή, είτε πατάτε στη δεύτερη. Το πρώτο δάχτυλο θα είναι συνεχώς πατημένο. Προσέξτε. Επίσης, δεν θα σηκώνετε ποτέ τα πίσω δάχτυλα. Δεν θα κάνετε και να πετάξετε το δάχτυλο έξω.
Η οικονομία στις κινήσεις μεταφράζεται σε ταχύτητα. Δείχνω άλλη μια φορά την άσκηση από πολύ κοντά. Λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, λα, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα. Το επόμενο βήμα είναι ο μετρονόμος. Βάζετε το μετρονόμο γύρω στο 40 και προσπαθείτε να παίζετε 4 νότες στο χτύπο. Τα 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 τα. Σήμερα ξέρετε ότι το έχετε καταφέρει στο 40. Αύριο προσπαθήστε στο 45. Μεθαύριο στο 50. Με το μετρονόμο έχετε έναν τρόπο να προσπαθήσετε να βελτιωθείτε. Όταν παίζετε μόνοι σας την άσκηση χαλαρά, θα την κάνετε 5-10 λεπτά, μετά θα αρχίσετε να βαριέστε, θα πάτε στα τραγουδάκια. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρετε ότι σε 2 εβδομάδες καταφέρατε, φτάσατε στο 60. Μπορείτε να μετράτε την πρόοδό σας. Εγώ τώρα το έχω βάλει στο 80. Φανταστείτε την ικανοποίηση όταν φτάσετε εδώ. Οι επόμενες ασκήσεις που θα ακολουθήσουν είναι λίγο πολύ με τις ίδιες νότες, αλλά παραλλαγές. Σας παίζω τη δεύτερη. Λα, σι, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα, σι, λα, σολ, φα, μι, φα. Λα, σι, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα, σι, λα, σολ, φα, μι, φα. Παίζω το ίδιο πιο γρήγορα. Όπως είπα, το πρώτο δάχτυλο δεν θα σηκώνεται. Τα δάχτυλα πάντα κυρτά όσο γίνεται μικρές κινήσεις. Να μην πετάνε, να μην απομακρύνονται. Χάνετε έτσι χρόνο, χάνετε ταχύτητα. Παίζω πιο γρήγορα. Σημαντικό τώρα, η πένα μου βλέπω πολύ χτυπούν και κάνουν μεγάλες κινήσεις, λες και το χέρι είναι γυαλοκαθαριστήρας ένα πράγμα. Δεν θέλω αυτό. Ξεχάστε το. Η πένα θα εφάπτεται επάνω στις χορδές. Δεν θα απομακρύνεται καθόλου. Εκεί. Όσο μπορείτε μικρότερες κινήσεις. Δείχνω έναν άλλο συνδυασμό. Λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, λα. Το ίδιο. Λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, λα. Ανά τέσσερις τονίζεται. Πένα διπλοπενιά. Λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, λα. Λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, λα. Βλέπετε πόσο περιθώριο υπάρχει στο να επιταχυνθεί. Τέταρτη άσκηση. Λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα. Λα, σι, ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο, σι, λα. Πάω πιο γρήγορα. Άσκηση πέμπτη. Ξεκινώ από το ντο τώρα. Αργά. Ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα. Ξαναλέω. Ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα. Ακόμα και τώρα που ξεκινάω με το τέταρτο δάχτυλο, το πρώτο μου θα το έχω ήδη πατημένο στο έβδομο. Δεν θα παίξω ένα-ένα τάστο. Ντο, σι, λα. Το πρώτο θα είναι επάνω εκεί κρατημένο και δεν το σηκώνω μέχρι να τελειώσει η άσκηση. Ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μι, φα, σολ, λα. Συνεχίζω με την έβδομη. Ένας άλλος συνδυασμός.
Λα, ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μη, σολ, φα. Ξαναλέω. Λα, ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μη, σολ, φα. Κοιτάξτε πόσο μικρές κινήσεις κάνει το αριστερό μου χέρι. Ξαναδείχνω. Λίγο πιο γρήγορα. Λα, ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μη, σολ, φα. Λα, ντο, σι, λα, σολ, σι, λα, σολ, φα, λα, σολ, φα, μη, σολ, φα. Άσκηση 7. Λέω νότες. Ντο, λα, σι, σολ, λα, φα, σολ, μη. Ντο, λα, σι, σολ, λα, σολ, φα. Το ίδιο. Ντο, λα, σι, σολ, λα, φα, σολ, μη. Ντο, λα, σι, σολ, λα, σολ, φα. Πιο γρήγορα. Η 8η και τελευταία άσκηση ξεκινάει από το φα της δεύτερης χορδής. Πάλι θα παίξω στην ίδια θέση. Λέω νότες. Φα μη φα σολ λα σολ λα σι ντο σι λα σολ φα μη φα. Φα μη φα σολ λα σολ λα σι ντο σι λα σολ φα μη φα. Πιο γρήγορα. Φα μη φα σολ λα σολ λα σι ντο σι λα σολ φα μη φα. Φα μη φα σολ λα σολ λα σι ντο σι λα σολ φα μη φα. Δεν λέω ότι με αυτές τις 8 ασκήσεις θα γίνετε ή πλέον βιρτουόζοι, σίγουρα όμως θα σας διευκολύνουν αρκετά στο να ξεκαθαρίσετε φράσεις στα τραγούδια σας. Τις ασκήσεις αυτές, όπως σας είπα και στην αρχή, θα τις βρείτε στο σύνδεσμο που σας έχω στην περιγραφή. Αν βεβαίως όλα αυτά που σας είπα σας φανήκαν χρήσιμα, θα χαρώ να σας έχω και στο κανάλι μου συνδρομητές. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.